Ναι, καταρχάς πρέπει να πούμε ότι η νέα επιχείρηση, η στρατιωτική επιχείρηση των Ρώσων, το δεύτερο κομμάτι δηλαδή της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, στέφεται με επιτυχία, γιατί συντρέχουν συγκεκριμένοι λόγοι. Αφενός οι Ρώσοι έχουν προσαρμοστεί, αφετέρου το μέτωπο είναι πολύ πιο μικρό και η συντριπτική ισχύ πυρός της Ρωσικής Ομοσπονδίας μπορεί να καταβάλει τις ουκρανικές δυνάμεις με τρόπο που εκείνες δεν μπορούν να χτυπήσουν, όπως συνέβαινε τους προηγούμενους μήνες, όταν το μέτωπο ήταν πάρα πολύ εκτεταμένο και οι Ρώσοι είχαν υποστεί διαδοχικούς ευνηδιασμούς. Όπως και να έχει, το ζήτημα είναι ότι πλέον βρισκόμαστε σε ένα παρατεταμένο πόλεμο φθοράς, σε ένα πιο περιορισμένο μέτωπο στα ανατολικά της Ουκρανίας, όπου εκεί πλέον οι Ρώσοι έχουν το στρατηγικό και επιχειρησιακό πλεονέκτημα. Mm-hmm. Αυτά ως προς το μέτωπο της Ουκρανίας. Τώρα για τη μεγάλη εικόνα που με ρωτήσατε. Ναι. Κοιτάξτε, είμαστε σε ένα. Είναι ένας κόσμος σε μετάβαση, στον οποίο κόσμος είναι τριπολικός. Δηλαδή υπάρχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα και η ανακάμψασα Ρωσία. Και υπάρχουν και μεσαίες δυνάμεις, οι οποίες ερίζουν για επιρροή. Σαφώς υπάρχει μια διαδικασία η οποία έχει ξεκινήσει ήδη από το 2014, αλλά πλέον αρχίζει να κορυφώνεται και αφορά αυτές τις μεσαίες δυνάμεις και το πώς επανατοποθετούνται στη διεθνή σκακέρα. Δηλαδή καμία συμμαχία δεν πρέπει να θεωρείται απολύτως δεδομένη. Κυρίως σε ό,τι αφορά τη Μέση Ανατολή, όπου κυοφορούνται νέες εξελίξεις εκεί. Mm-hmm. Και βέβαια το μεγάλο διακύβευμα πηγαίνει και στην Ινδική υποήπειρο, όπου η Ινδία είναι μια χώρα κομβική. Επανέρχεται δηλαδή η κλασική έννοια των κομβικών κρατών που υπήρχε από τις αρχές του 2000. Και μία από αυτές είναι η Ινδία, η οποία πότε συντάσσεται με την Κίνα και τη Ρωσία στο πλαίσιο της παγκόσμιας διακυβέρνησης, δηλαδή στον τρόπο διακυβέρνησης των παγκόσμιων υποθέσεων. Πότε βέβαια δεν απεμπολεί τη στρατηγική σχέση που έχει αποκτήσει με τη Δύση και κυρίως με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ένα swing state, ένα κράτος το οποίο επανατοποθετείται ανάλογα των συμφερόντων του, και θα δούμε, είναι ένας προπομπός για το τι θα ακολουθήσει. Θα δούμε και άλλα κράτη που ακριβώς θέλουν να διατηρήσουν μια σχετική αυτονομία από αυτό το τρίπολο ουσιαστικά. Και αν μπορούμε να το εννοήσουμε ως δίπολο, θα μπορούσαμε να το εννοήσουμε με έναν τρόπο ως η Δύση από τη μία μεριά και η Ρωσία με την Κίνα από την άλλη. Αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί οι συμμαχίες είναι σχετικά χαλαρές. Τώρα, σε αυτό το περιβάλλον, και καλά κάνατε κύριε Λαμπρόπουλε, με βάση αυτά που μου λέτε, εγώ αντιλαμβάνομαι περίπου γιατί είναι και εξηγήσιμη αυτή η συμπεριφορά των χωρών μελών του ΝΑΤΟ και όχι μόνο έναντι της Τουρκίας, η οποία Τουρκία από την άλλη, εγώ το καταθέτω, εσείς θα μας πείτε αν είναι έτσι, φαίνεται τις εξελίξεις στρατηγικά να τις διαβάζει καλά. Δηλαδή να έχει αντιληφθεί ότι ένα πεδίο είναι ο εύξενος πόντος, άλλο πεδίο είναι τα στενά, τρίτο πεδίο είναι η διαδρομή από το Αιγαίο προς την κυρίως Ανατολική Μεσόγειο, τέταρτο πεδίο είναι η διόρυγα του Σουέζ, γιατί πολλοί μου λένε εδώ ότι έχουν έρθει και νέα είδη, το λέω, έχει ανοίξει δεύτερο κανάλι στο Σουέζ, κάποιοι έχουν ξεχαστεί, τα φορτώνουμε όλα στην κλιματική αλλαγή. Δύο είναι τα κανάλια από το Σουέζ που έρχονται προς τα πάνω και όλα αυτά οδηγούν βεβαίως σε αυτό που περιγράψατε, η Ινδία και η Κίνα. Άρα έχει διαβάσει καλύτερα, θεωρείτε, τις εξελίξεις από άλλους στην Τουρκία? Κοιτάξτε, αυτό είναι σχετικό, γιατί σίγουρα η Τουρκία διαπραγματεύεται την αυτονομία της. Και αυτό έχει αρχίσει να το κάνει ήδη από το 2010 και μετά. Αλλά από το 2016, μετά το πραξικόπημα και έπειτα, λειτουργεί πλέον αυτόνομα. Και λειτουργεί αυτόνομα γιατί έχει συνταχθεί εναντίον της Δύσης και εναντίον των ΗΠΑ αναπανδών σχετικά με συγκεκριμένες πολιτικές που αυτές οι πολιτικές θεώρησε ότι αντίκειται των συμφερόντων της. Γεγονός που πάντα το έπρατε η Τουρκία, αλλά το έπρατε με ένα προσχηματικό τρόπο. Δηλαδή
πάντα τηρούσα κάποια προσχήματα, πλέον δεν τα τηρεί ούτε αυτά. Αυτό που έχει διαβάσει η Τουρκία είναι το γεγονός ότι η ανάδυση ενός πολυπολικού κόσμου θα τη βοηθούσε, αυτό είναι η πρώτερη ανάγνωση που είχε κάνει ο Νταβούτογλου, θα τη βοηθούσε στο να διαπραγματευτεί την αυτονομία της πολύ καλύτερα και σαφώς θα μπορούσε να παίξει και αυτή ένα ρόλο κράτους εκκρεμούς. Αυτό το swing state, το οποίο θεωρεί ότι έχει το στρατηγικό βάθος, έχει και τον πληθυσμό, για να μπορεί να, εκτός από κομβικό κράτος, να είναι και ένα κράτος το οποίο θα επηρεάζει όλες τις εξελίξεις σε ένα ευρύ γεωγραφικό πλαίσιο. Προσέξτε όμως κάτι. Το ιδεολογικό αφήγημα το οποίο η Τουρκία χρησιμοποίησε για να επιτύχει τους στόχους, το νεοοθωμανικό δηλαδή, βασίζεται σε μια πρώτερη αντίληψη, λανθασμένη βέβαια, που είχε η Δύση και κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες, σχετικά με το ρόλο του πολιτικού, του λεγόμενου μετριοπαθούς πολιτικού Ισλάμ, mm-hmm. που άπτεται και της στρατηγικής συμπεριφοράς των ΗΠΑ προς την Αραβική Άνοιξη κτλ. Αυτό το αφήγημα έχει καταρρεύσει. Και η Τουρκία του Προέδρου Ερντογάν δεν το έχει αντιληφθεί. Το έχει αντιληφθεί η κεμαλική αντιπολίτευση, και αυτό εκεί είναι το επικίνδυνο. Το έχει αντιληφθεί η κεμαλική αντιπολίτευση με η ενωμένη αντιπολίτευση, θα λέγαμε, αυτή η λεγόμενη συμμαχία του έθνους, που θεωρεί βέβαια την Τουρκία ως αναπόσπαστο και στρατηγικό κομμάτι της Ευρασίας, αλλά ξεκάθαρα τάσεται υπέρ κάποιων δυτικών προσχημάτων, διατήρησης κάποιων προσχημάτων με τη Δύση, ώστε να αποκομίσει σημαντικά ωφέλη. Θεωρεί δηλαδή ότι η κυβέρνηση Ερντογάν έχει απεμπολίσει ερίσματα στη Δύση και έχει δημιουργήσει σημαντικά ρήγματα που έχουν υπονομεύσει τα τουρκικά συμφέροντα. Εκεί βρισκόμαστε και επ' ευκαιρίας αυτής της συνόδου στη Μαδρίτη, συνόδου του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη, θα μου επιτρέψετε να πω ότι η Τουρκία, αναφορικά με αυτά που κέρδισε και με αυτά που δεν κέρδισε, βρίσκεται σε διαφορετικές αναγνώσεις. Δηλαδή, από τη μία η αντιπολίτευση έχει αναγνώσει ότι υπάρχει ένα ρήγμα με τη Δύση και αυτό υπονομεύει μεσοπρόθεσμα τα τουρκικά συμφέροντα. Η κυβέρνηση Ερντογάν θεωρεί ότι πήρε αυτά που ήθελε, εκβιάζοντας. Βρίσκεται όμως σε μια πολύ δεινή θέση εν ώψη και των επερχόμενων εκλογών στην Τουρκία. Πείτε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί βλέπω σήμερα για παράδειγμα, και θα φτάσω στην Τουρκία, η μία μετά τις άλλες οι ευρωπαϊκές χώρες κάνουν έκτακτα συντονιστικά για το ενεργειακό τους και μες στο καλοκαίρι και στο χειμώνα, και επειδή ξέρω ότι ασχολείστε στο κέντρο ασφάλειας και με αυτά τα ζητήματα, εδώ μπορεί να παιχτεί παιχνίδι και από πλευράς Τουρκίας, όπως θέλει να χρησιμοποιήσει τα σιτηρά κατά αναλογία, γιατί τα σιτηρά, κύρια εισαγωγός χώρα εδώ, είναι η Αίγυπτος για παράδειγμα. Φανταστείτε να περάσουν στον έλεγχο οι ροές από Ουκρανία και Ρωσία της Τουρκίας. Τι σημαίνει αυτό? Στην ενέργεια. Ναι, καταρχάς για τα σιτηρά, αυτό είναι ένας βασικός στρατηγικός στόχος της Τουρκίας. Θέλει να εκβιάσει την Αίγυπτο, η οποία εξαρτάται κατά 90% από το ουκρανικό και το ρωσικό σιτάρι. Θέλει να εκβιάσει την Αίγυπτο κατά αυτόν τον τρόπο. Το θέμα είναι αν θα της επιτραπεί, και εκεί θα υπάρξουν συζητήσεις με τη ρωσική ηγεσία. Ήδη έχουν ξεκινήσει από την επίσκεψη Λαυρόφ στην Κωνσταντινούπολη. Το επόμενο διάστημα σαφώς θα το δούμε να εκτυλίσσεται αυτό. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί είναι σε άμεση συνάρτηση και με την εκπεφρασμένη διάθεση του Ερντογάν να χτυπήσει εκ νέου στη Βόρεια Συρία. Μάλιστα. Ναι, είναι ένα. Κοιτάξτε, όπως σας έχω πει, κύριε Σαχίνη, σε προηγούμενες εκπομπές, αυτή η υιοθέτηση ενός προληπτικού υβριδικού δόγματος αφορά ενοποιημένα πεδία επιχειρήσεων και διαπραγματεύσεων. Δηλαδή, και αυξομειώνεται η ένταση ανάλογα κατά το δοκούν της τουρκικής ηγεσίας, όπως αυτό συμβαίνει και στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο με εμάς. Αλλά είναι ένα παίγνιο με διάφορες μεταβλητές, οι οποίες όμως αφορούν ένα ενοποιημένο πεδίο. Δεν μπορούμε να διαχωρίζουμε τη Συρία με την Ανατολική Μεσόγειο, με το Αιγαίο, με τον Εύξεινο Πόντο, με τη Μαύρη Θάλασσα και ούτω καθεξής. Είναι ένα πλαίσιο στο οποίο η Τουρκία επενδύει, αυξομειώνει τις εντάσεις
όπως, όποτε εκείνη το επιθυμεί και όποτε κρίνει, για να εισπράξει τα ανάλογα ωφέλη. Mm. Προσέξτε τώρα, αυτό που με ρωτήσατε για τα ενεργειακά, επειδή κυοφορούνται κάποιες πρωτοβουλίες και μάλιστα κυοφορούνται κάποιες πρωτοβουλίες σχετικά με το λεγόμενο Mare Nostrum, δηλαδή την περιοχή της Μεσογείου από ευρωπαϊκές δυνάμεις, όπως λόγου χάρη το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και τη Γαλλία, οι οποίες είναι στη λογική του συμπληρωματικού στο κυρίαρχο παιχνίδι, ενεργειακό παιχνίδι που υπάρχει, θα πρέπει να δούμε την απόπειρα της Τουρκίας, η οποία επουδενή δεν θέλει να απολέσει τον ρόλο της στη Μεσόγειο, και το ρόλο της εννοώ τη γαλάζια πατρίδα, αυτό που η ίδια επιθυμεί και έχει διατρανώσει σε όλους τους τόνους. Αυτές λοιπόν οι ενέργειες διάφορων ευρωπαϊκών δυνάμεων, κυρίως των Βρετανών, έρχονται και συμπίπτουν με τις τουρκικές επιδιώξεις, και είναι πολύ πιθανό να δούμε κάποια σχήματα που θα αφορούν το πώς θα κινηθεί και η Τουρκία και οι άλλες δυνάμεις που αφορά κυρίως την απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Η Τουρκία ούτως ή άλλως είναι μια χώρα που εξαρτάται περίπου στο 50%. Είναι δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να απεξαρτηθεί πλήρως. Αλλά μην ξεχνάμε ότι αυτός ήταν ένας εκπεφρασμένος στόχος της. Ήθελε να καταστεί και ένας ενεργειακός κόμβος στο ευρύτερο μέλλον. Όπως και να έχει, σημαντικό ρόλο θα παίξουν οι πρωτοβουλίες Ισραήλ, Αιγύπτου, Ελλάδας, Κύπρου, και βάζω και το κομμάτι της Κύπρου μέσα, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι το Κυπριακό έχει παγώσει, και επειδή έχει παγώσει υπάρχουν απόπειρες και σκέψεις από διάφορες δυνάμεις να το βγάλουν εκτός παιχνιδιού. Δηλαδή η Κύπρος ουσιαστικά στο νέο ενεργειακό παιχνίδι που θα διαμορφωθεί να μείνει εκτός νυμφώνος. Μα νομίζω ότι και στο Ισραήλ άρχισαν κάποιες αναφορές για ενεργειακή διασύνδεση Ισραήλ, Αιγύπτου και Ελλάδας, χωρίς να υπάρχει αναφορά στην Κύπρο. Ναι, αυτό είναι ένα κακό δείγμα, θα σας έλεγα, μια κακή ένδειξη, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι στο πίσω μέρος του κεφαλιού των Ισραηλινών σαφώς υπάρχει μια επαναπροσέγγιση με την Τουρκία. Και πιθανότατα όχι με αυτή την κυβέρνηση, όχι με την παρούσα κυβέρνηση. Την κυβέρνηση Ερντογάν. Ξεχνάμε ότι εν ώψη των αλλαγών, αν υπάρξουν αυτές με τις τουρκικές εκλογές, δηλαδή αν υπάρξει αλλαγή ηγεσίας, εκεί τα πράγματα θα αλλάξουν. Και θα αλλάξουν γιατί μια νέα ηγεσία σαφώς θα πάρει σημαντικότατες αποστάσεις από τον Ερντογάν. Αυτή την παράμετρο θεωρείτε ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική δεν θα έπρεπε να την εξετάζει? Δηλαδή, ακόμη και αν είναι επικοινωνιακή. Νομίζω είναι κάτι το οποίο επίκειται. Και θα πρέπει να λάβουμε και πολύ σοβαρά υπόψη τι ακριβώς έχει πει η Ενωμένη Αντιπολίτευση, διαστόματος κύριε Κιθάροκλου. Έχετε για αναφορικά με εμάς. Έχετε δίκιο. Γιατί η αλλαγή μπορεί να είναι επικοινωνιακή, μεν, αλλά να δημιουργεί εντυπώσεις, δε. Εντυπώσεις, και ξέρετε, είναι σαφές σε σχέση με αυτά που έχουν πει οι εκπρόσωποι της Ενωμένης Αντιπολίτευσης, και η Αξενέρ και ο Κιλίτσι Τάρογλου, η Μάμογλου και ο Γιαβάς, αυτός τοποθετείται λιγότερο, θα επαναπροσδιοριστεί ο ρόλος της Τουρκίας ως προς το εξής, ως προς τις μεθόδους που θα ακολουθήσει. Ο στρατηγικός στόχος της Τουρκίας θα παραμείνει να καταστεί το στρατηγικό κέντρο της Ευρασίας. Αυτό δεν θα αλλάξει. Οι μέθοδοι όμως είναι σαφές ότι θα αλλάξουν και θα εναρμονιστούν, και όπως σας είπα πριν, με κάποιες από τις πτυχές που αφορούν την αμερικανική εξωτερική πολιτική και γενικότερα τη δυτική αρχιτεκτονική. Δηλαδή τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι αλλαγές στον τρόπο διακυβέρνησης. Είναι σίγουρο ότι θα καταδικαστεί οποιοδήποτε αυταρχισμός. Μην ξεχνάμε ότι πρόσφατα η Αξενέρ χρησιμοποίησε ένα σύνθημα των Νεοτούρκων για τον Ερντογάν, τον θεώρησε δηλαδή αντίστοιχο του Σουλτάνου του Αβδούλ Χαμίτ, και χρησιμοποίησε ένα σύνθημα των Νεοτούρκων: κάτω η τυραννία, ζήτω η δικαιοσύνη. Αυτά όλα μας προδιαθέτουν για μια
στροφή, η οποία θα είναι προσχηματική μεν, αλλά θα είναι πάλι εναρμονισμένη με το κυρίαρχο πολιτικό αφήγημα, όπως και όπως ο Νταβούτογλου το 2006 συντάχθηκε με το μετριοπαθές πολιτικό Ισλάμ, το έβαλε ως προμετωπίδα για να εξυπηρετήσει τους τουρκικούς πολιτικούς στόχους και συντάχθηκε με την αμερικανική, από τη συγκεκριμένη πτυχή της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, έτσι και τώρα η Ενωμένη Αντιπολίτευση αυτό ακριβώς θα κοιτάξει να κάνει. Και αυτό βέβαια είναι επικίνδυνο. Εμείς αυτό που θα πρέπει να κάνουμε, η ελληνική κυβέρνηση αυτό που θα πρέπει να κάνει, είναι το εξής. Να ενισχύσει τις συμμαχίες, δηλαδή να μην ετεροπροσδιοριζόμαστε από το τι θα κάνει η Τουρκία. Σαφώς υπάρχει δράση και αντίδραση, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, αλλά εμείς θα πρέπει να κοιτάξουμε τα του οίκου μας, που σημαίνει ότι θα πρέπει να ισχυροποιήσουμε την παρουσία μας σε όλα τα φόρα και αναφορικά με την Ανατολική Μεσόγειο και με το Αιγαίο. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας όσο μένει ο Ερντογάν στην εξουσία, και αυτό το παράθυρο ευκαιρίας κάποια στιγμή μπορεί να κλείσει, και αυτό το ενδεχόμενο θα πρέπει να το εξετάσουμε. Όσο διαρκεί αυτό το παράθυρο ευκαιρίας, η χώρα πρέπει να ενισχυθεί διπλωματικά, στρατηγικά και επιχειρησιακά. Θέλει προσοχή, έχετε δίκιο, γιατί είμαστε και η χώρα που πολύ γρήγορα μπορεί με μία αλλαγή φραστική να αποθεώσουμε την όποια νέα κατάσταση αν προκύψει στην Τουρκία και μετά πάλι να απογοητευτούμε. Πείτε μου όμως, κύριε Λαμπρόπουλε, και ένα άλλο κομμάτι σημαντικό. Χθες ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών της Τουρκικής Βουλής υπενθύμησε στους Φιλανδούς και στους Σουηδούς ότι το εύκολο ήταν η υπογραφή του μνημονίου, το δύσκολο είναι η εφαρμογή του μνημονίου. Και διάβασα μία ανάλυση σας μετά τη Σύνοδο Κορυφής στη Μαδρίτη, που είπατε ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά ως φαίνονται, δηλαδή να το πω, τους πιάσαν και κότσους, γιατί υπάρχουν παράμετροι από τις οποίες η Τουρκία μπορεί να μοχλεύσει ακόμη και την παρουσία της σε ζητήματα κοινής άμυνας με την Ευρώπη. Ναι, η αλήθεια είναι ότι η Σύνοδος τι ακριβώς έχει δημιουργήσει ως προς την Τουρκία. Έχει δημιουργήσει, αυτό είναι το θετικό της Συνόδου για την Τουρκία, δυστυχώς. Έχει λειτουργήσει σαν icebreaker, δηλαδή σαν σπάσιμο του πάγου μεταξύ της Δύσης και της Τουρκίας. Και αυτό το σπάσιμο, το λιώσιμο του πάγου αφορά το εξής: τη δυνητική ένταξη της Τουρκίας σε ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα. Αυτό θα εξαρτηθεί σίγουρα και από τη συμπεριφορά της Τουρκίας ως προς τη Σουηδία και τη Φιλανδία, γιατί οι δύο χώρες αυτές συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα στο πλαίσιο της PESCO, και μάλιστα τα κυρίαρχα είναι αναφορικά με τα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Και δηλαδή η τεχνογνωσία που την έχει η Τουρκία, αλλά χρειάζεται εξαρτήματα που προέρχονται από τη Δύση, και know-how επίσης για ακόμα πιο προηγμένα αεροχήματα. Αυτό που ανοίγει ουσιαστικά είναι ανοίγει μία πόρτα, ένα παράθυρο, στο οποίο η Τουρκία μπορεί να εξαρτάται από το βέτο, υποτίθεται, της Ελλάδας και της Κύπρου. Αλλά προσέξτε, υπάρχουν κάποιες παράμετροι που είναι σημαντικές να τις αντιληφθούμε, γιατί το βέτο δεν μπορεί να μας δημιουργεί έναν εφησυχασμό. Γιατί τα προγράμματα είναι αρκετά. Είναι 8, αν θυμάμαι καλά, στα οποία συμμετέχει η Σουηδία και η Φιλανδία. Δεν είναι δυνατόν η Ελλάδα να θέσει βέτο σε όλα, αν δεν υπάρξει ένα πλαίσιο καθολικών κυρώσεων εναντίον της Τουρκίας. Αυτό λοιπόν που έχει συμβεί στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ είναι ότι εμέσως έχει ανοίξει ο δρόμος ώστε να μην άρση του εμπάργκο στο πλαίσιο των εξοπλισμών, και αυτό συμπαρασύρει και δυνητική συνεργασία με την Τουρκία στα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα. Αν εμείς λοιπόν θέσουμε βέτο, δεν θα μπορούμε να θέσουμε βέτο σε όλα τα προγράμματα, αν δεν τεθεί ένα ζήτημα καθολικών κυρώσεων. Και το κυριότερο είναι ότι εμείς δεν είμαστε και μια χώρα, όπως και η Κύπρος, που έχουμε κουλτούρα βέτο. Αν εξαιρέσει κανείς το Βουκουρέστι με την απειλή χρήσης βέτο, δεν είμαστε μια χώρα που λειτουργούμε όπως είναι η Ουγγαρία, όπως είναι η Πολωνία, όπως είναι και η Ισπανία πρόσφατα, που έχουν θέσει ζητήματα, έχουν θέσει το ζήτημα της αιρεσιμότητας αναφορικά και της αρνησικυρίας, αναφορικά με συγκεκριμένες επιδιώξεις. Αυτό, ξέρετε, μετράει πολύ. Δεν μας περιμένουν να θέσουμε βέτο.
Και μάλιστα αν υποθέσουμε κιόλας και αν συμπεράνουμε ότι επιδιώκουμε την αποκλιμάκωση, καταλαβαίνει κανείς ότι η διαπραγμάτευση συσσαγωγικά, ναι, θα τεθεί και σε αυτό το πλαίσιο. Δηλαδή, αν θα μας λένε, αφού επιδιώκεται την αποκλιμάκωση, γιατί αποκλείεται τους Τούρκους από εκεί. Άρα, οπότε, ναι, είναι ένα πολύπλοκο παιχνίδι, δεν είναι ακριβώς, δεν είναι απλό. Άρα λέτε ότι τα πράγματα δεν διαβάζονται μόνο από τη μία όψη, υπάρχουν περισσότερες. Θέλω, κύριε Λαμπρόπουλε, εδώ έχετε ανάψει, βλέπω το mail. Θέλω να κρατήσετε τις εξής σημειώσεις για να απαντήσετε συνολικά. Λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Εδώ τώρα λέει με τη Ρωσία, είναι η ιδέα μου ή αυτός ο πόλεμος παρασέρνει και μικρότερες χώρες, είτε της Ευρώπης είτε της Ανατολής, να διεκδικούν καλύτερη θέση στο βάθρο. Βλέπουμε πολλές αναταραχές, πολεμικές επιχειρήσεις στα καλά καταθούμενα να ξεφυτρώνουν δεξιά και αριστερά. Συνδέεται όλο αυτό με την αντιπαράθεση με τη Ρωσία ή είναι μια κατάσταση που αργά ή γρήγορα θα εξελίσσονταν, λέει ο Δημήτρης. Ο φίλος μου ο Γιάννης λέει: καλημέρα. Στην πρόσφατη συνάντηση ομάδας των 7, αποφασίστηκε να βάλουν πλαφόν στην τιμή του πετρελαίου, τιμή αγοράς του πετρελαίου, με το σκεπτικό ότι έτσι θα πίεζαν τον Πούτιν. Αλλά αναλυτές υποστηρίζουν ότι αν η Ρωσία μειώσει εξαγωγής της κατά 2 εκατομμύρια βαρέλια, η τιμή του πετρελαίου θα εκτιναχθεί στα $190 το βαρέλι, και αν τις μειώσει κατά 5 εκατομμύρια, κάτι που η ρωσική οικονομία μπορεί να αντέξει, η τιμή θα εκτιναχθεί στα $360 το βαρέλι. Καταλαβαίνετε, λέει, τι έχει να γίνει. Και τέλος ο Παναγιώτης. Είναι τυχαίο, λέει, κατά τον κύριο Λαμπρόπουλο, ότι το περιστατικό στη Δανία ανάμεσα στους νεκρούς έχει και Ρωσό. Μήπως έχουμε εδώ προεκτάσεις νεκρός Ρώσος σε ευρωπαϊκό έδαφος? Σας τα βάλω όλα μαζί για να απαντήσετε συνολικά. Ναι, καταρχάς για τις τιμές του πετρελαίου είναι, και του φυσικού αερίου. Είναι σαφούς, είναι μάλλον γίνεται σαφές ότι η Ρωσική Ομοσπονδία κρατάει ένα πολύ σημαντικό όπλο στα χέρια της και είναι σαφές ότι η εισβολή χρηματοδοτείται ουσιαστικά από την αύξηση των τιμών του πετρελαίου. Αυτό το όπλο το είχε πει ο Λαβρόφ σε ανύποπτο χρόνο. Το είχε αναφέρει ότι θα πρέπει η Ευρώπη να προετοιμαστεί να πληρώνει το φυσικό αέριο, όχι απλά πανάκριβα. Θυμάμαι είχε αναφέρει μια εξωφρενική τιμή. Δεν απέχουμε πολύ από εκεί, ειδικά τον προσεχή χειμώνα. Νομίζω ότι όλες οι ευρωπαϊκές χώρες αρχίζουν και μπαίνουν σε διαδικασία εφαρμογής σχεδίων εκτάκτης ανάγκης, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, γιατί ξέρετε αυτό θα αφορά κυρίως την πολιτική και κοινωνική συνοχή των ευρωπαϊκών χωρών και δίαιτων της κεντρικής Ευρώπης. Σωστό. Δηλαδή δεν είναι συνηθισμένες οι ευρωπαϊκές χώρες να αντιμετωπίσουν μια τέτοια κατάσταση. Είναι ξεκάθαρο ότι όσο περνάει ο καιρός, το θέμα της Ουκρανίας αρχίζει και φτύνει στο ενδιαφέρον της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης και θα τεθούν επιτάπητος οι επιπτώσεις, οι τρομερές επιπτώσεις που θα έχει η συνεχιζόμενη κρίση, που μπορεί να είναι και επισητιστική, αλλά σίγουρα είναι ενεργειακή και δεν έχουμε δει τα αποτελέσματα αυτή τη στιγμή. Θα δούμε πολύ χειρότερα το χειμώνα, είναι ξεκάθαρο αυτό, γιατί ο πόλεμος θα κρατήσει. Αυτό που ήθελα να πω σε σχέση με την πρώτη ερώτηση, ναι, είναι, ναι, ότι ο πόλεμος της Ουκρανίας και η ρωσική εισβολή λειτουργεί σαν θριαλίδα εξελίξεων, γιατί η Ρωσία έχει θέσει ως στόχο την αλλαγή του status quo της μεταψυχροπολεμικής εποχής. Και σε αυτό το πλαίσιο συντάσσονται και άλλες χώρες, όπως είναι η Κίνα, όπως είναι η Ινδία, όπως είναι το Πακιστάν, όπως είναι η Ινδονησία. Είναι χώρες οι οποίες δεν θέλουν την κηδεμονία της Δύσης, όπως τη θεωρούν. Και αυτό αφορά και χώρες της Μέσης Ανατολής, το Ιράν, λόγω χάρη. Είναι σαφές ότι, γι' αυτό μίλησα για επανατοποθετήσεις, είναι σαφές ότι αυτή η εισβολή λειτουργεί ως θριαλίδα δημιουργίας μιας κατάστασης που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ένα μεταβατικό πλαίσιο και στάδιο. Αυτή η κατάσταση δεν έχει αποκρισταλωθεί, δεν έχει παγιωθεί, αλλά ο κόσμος δεν είναι ο ίδιος 100% όπως ήταν πριν την εισβολή.
Θα μου πείτε πώς γίνεται ένας πόλεμος να λειτουργήσει κατά αυτόν τον τρόπο και γιατί άλλοι πόλεμοι δεν το έπραξαν στο πρόσφατο παρελθόν. Θα σας πω το εξής. Έχει σημασία η χώρα η οποία ενεργεί, και αυτή είναι η Ρωσία, η οποία είναι μια αναθεωρητική χώρα, σαφώς, και η παγκόσμια επιρροή την οποία έχει. Και ταυτόχρονα με τις αντιδράσεις σε παγκόσμιο επίπεδο που έχει δημιουργήσει αυτή η εισβολή. Γιατί είναι πολύ διαφορετικό να κάποια χώρα να λειτουργήσει περιοριστικά, να έχει περιορισμένους στρατηγικούς στόχους και περιορισμένους επιχειρησιακούς στόχους και να μην αποτελεί μια παγκόσμια δύναμη, πρώην υπερδύναμη. Η Ρωσία ακόμα παραμένει στρατιωτική υπερδύναμη λόγω του πυρηνικού της οπλοστασίου, αλλά επειδή διαθέτει ερίσματα σε παγκόσμιο επίπεδο και επειδή είναι μια χώρα η οποία είναι πλούσια σε πρώτες ύλες, όπως είναι και η Ουκρανία, ελέγχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του παγκόσμιου εμπορίου σε συγκεκριμένους κλάδους. Και μόνο αυτό το γεγονός δημιουργεί αυτές τις αλυσιδωτές αντιδράσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Θέλω να μου πείτε, κλείνοντας, κύριε Λαμπρόπουλε, με βάση το πώς το προσεγγίζετε, καταρχάς, αν θέλετε να απαντήσετε, δεν ξέρω αν έχετε γνώση, πόσο τυχαίο είναι, λέει, ότι ανάμεσα στους νεκρούς, μάλλον τυχαίο θα είναι, λέω εγώ, δεν ξέρω, είναι και Ρώσος στη Δανία. Μου φαίνεται λίγο ακραίο τώρα να υπολογίσαν τους νεκρούς. Θέλω να πείτε κάτι επ' αυτού. Εντάξει, δεν ξέρουμε, αυτό δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε πόσο τυχαίο μπορεί να είναι. Θα φανεί το πόσο τυχαίο μπορεί να είναι. Αλλά τώρα γίνονται εικασίες. Σωστό. Μην μείνετε. Θέλω να πάμε σε αυτό που δεν είναι εικασία. Γύρω-γύρω, σε Τουρκία, Συρία, Ιράκ και ένα τμήμα του Ιράν, έχει 25 με 30 εκατομμύρια Κούρδους. Όχι 9. Το έχετε ξαναπεί κι εσείς. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι μια μεταβλητή. Και το λέω διότι όταν αναγνωρίζουμε εύλογα δικαιώματα στην Τουρκία, κατά κάποιο τρόπο λειτουργούμε όλοι αποτρεπτικά απέναντι στους Κούρδους, οι οποίοι είναι ιονοί απέναντι στην Τουρκία. Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Ήταν πάρα πολύ άστοχο. Δεν είχαμε κανένα λόγο να... θεωρώ αυτή τη δήλωση ότι άστοχη και... Πραγματικά είναι ένα. Μου προξενεί εντύπωση ότι κάνουμε πολλές φορές ένα βήμα εμπρός και ένα βήμα πίσω. Και αυτό το μείγμα πολιτικής τελικά μας οδηγεί στο να εκπέμπουμε λανθασμένα μηνύματα προς τους πάντες και προς τους Τούρκους, όχι μόνο στους εταίρους, αλλά και προς τους Τούρκους. Γιατί καταλαβαίνουν με τέτοιου είδους μηνύματα που εκπέμπονται. Καταλαβαίνουν ότι έχουν περιθώριο χειραγώγησης των δικών μας πολιτικών. Είναι μια λανθασμένη ανάγνωση που κάνουμε. Θεωρούμε ότι η μείωση της όξυνσης, η υποτιθέμενη μείωση της όξυνσης, θα μας κερδίσει χρόνο και θα αποτρέψει την εκδήλωση μιας έντονης τουρκικής επιθετικότητας, αλλά από ό,τι έχει φανεί ξεκάθαρα, αυτό οι Τούρκοι το λαμβάνουν ως αδυναμία και επιδιώκουν ακριβώς την επόμενη μέρα, μόλις γίνονται αυτές οι δηλώσεις, την επόμενη μέρα οξύνουν το κλίμα ακόμα περισσότερο. Και θα σας έλεγα ότι αυτή είναι μια προέκταση. Όταν μας έχουν κατηγορήσει διάφοροι Τούρκοι αξιωματούχοι ότι εμείς εκπαιδεύουμε μέλη του ΠΚΚ στην Ελλάδα, ότι στηρίζουμε τρομοκράτες, έχουν πει και αυτό. Θεωρώ τη συγκεκριμένη δήλωση παντελώς άστοχη, για να μην πω κάτι χειρότερο.